Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Σάρκα και οστά παίρνει η δημιουργία κέντρου καινοτομίας τροφίμου και αγροδιατροφικών επιχειρήσεων. Το project φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν κόμβο που θα συνδέσει όλους τους συντελεστές του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα, προσφέροντας εξειδίκευση και πρακτικές λύσεις σε νεοφυείς αλλά και σε εδρεωμένες αγροδιατροφικές επιχειρήσεις. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τη διευθύνουσα σύμβουλο του προγράμματος Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά, Έφη Λαζαρίδου. Κυρία Λαζαρίδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Σφαγιωτάκη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα, κύριε Μεταξά. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων και αν μη τι άλλο ο πρόλογος που έκανα νομίζω ότι προσελκύει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών διότι το θέμα είναι κάτι που το συζητάμε πολλά χρόνια. Το θέμα είναι να γίνει στην πράξη. Ναι, είναι γεγονός ότι ο κλάδος της αγροδιατροφής είναι εξαιρετικά σημαντικός για την ελληνική οικονομία. Αυτό αποδείχθηκε και τα χρόνια της κρίσης όπου ανακηρύχθηκαν τα προϊόντα αγροδιατροφής ως πρωταγωνιστές και πρωταθλητές των εξαγωγών. Τριπλασίασαν την συνεισφορά τους στο ΑΕΠ εν μέσω της δεκαετίας της κρίσης και αυτή η τάση συνεχίζεται. Πρέπει να πω ότι η συνθήκη του COVID, η πρόσφατη αυτή συνθήκη του COVID, έχει αναδείξει τη σημασία του κλάδου της αγροδιατροφής, τη σημασία της επιστημιστικής ασφάλειας και της ασφάλειας της εφοδιαστικής αλυσίδας του τροφίμου σαν κύρια ζητήματα για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλη αυτή την παγκόσμια κατάσταση που βιώνουμε. Επομένως, το κλάδος του τροφίμου, ειδικά για την Ελλάδα, είναι εξαιρετικά σημαντικός. Και μιλάμε για την μεταποίηση των τρόφιμων μέσα από αυτό το κέντρο. Να πω ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι κομμάτι του Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά, ενός καινοτόμου προγράμματος, το οποίο υλοποιείται με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Μιάρχος. Επικεφαλής αυτής της προσπάθειας είναι το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Rutgers, είναι το Πολιτιακό Πανεπιστήμιο του New Jersey με αιώνες εμπειρίας στο κομμάτι της αγροδιατροφής. Στρατηγικούς εταίρους έχουμε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και εδώ και δύο χρόνια που δουλεύουμε πλέον σε αυτή την πρωτοβουλία στην Ελλάδα έχουμε πλέον κοντά μας πάρα πολλά ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις, συλλογικότητες οι οποίοι στηρίζουν την πλειάδα δράσεων τις οποίες κάνουμε. Κυρία Λαζαρίδου, σημειώνω, εξειδίκευση, βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, ενδυνάμωση των ικανοτήτων νέων επιχειρηματιών τροφίμου είναι όροι απαραίτητοι για τον ευρύτερο τομέα της αγροδιατροφής για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος. Είναι νομίζω κρίσιμη η όρη αυτή, είναι οι προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη μέρα. Αντίστοιχες προσπάθειες, αντίστοιχες πρωτοβουλίες υπάρχουν στο εξωτερικό, κέντρα καινοτομίας και θερμοκοιτίασης δηλαδή επιχειρήσεων και μάλιστα το αποτύπωμά τους στην οικονομία είναι εντυπωσιακό αν μη τι άλλο. Υπάρχει το λεγόμενο ευρωπαϊκό δίκτυο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, το λεγόμενο EBN, το οποίο αποτελείται από 138 πιστοποιημένα τέτοια κέντρα, θερμοκοιτίδες δηλαδή επιχειρηματικότητας, κέντρα αναπτυξιακές εταιρείες και κέντρα καινοτομίας και το αποτύπωμά τους, να σας πω έτσι λίγα νούμερα για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε, έχουν υποστηρίξει μέσα σε μία χρονιά για να πάρουν το τελευταίο τους report για το 2018 περισσότερες από 23.000 εταιρείες οι οποίες έχουν συνολικά σηκώσει χρηματοδότηση 1,2 δις από διαφορετικούς πόρους με την υποστήριξη αυτών των κέντρων. 45% αυτών των χρημάτων πήγε σε εταιρείες που ήταν στο στάδιο του startup της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. 23% πήγε σε εταιρείες οι οποίες ήταν ήδη όριμες, ενώ 16% πήγε σε εταιρείες οι οποίες ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία που ονομάζουμε scale-up. Να πω ότι δημιουργήθηκαν 22.600 θέσεις εργασίας μέσα σε αυτή τη χρονιά, 3,5 θέσεις εργασίας ανά εταιρεία. Καταλαβαίνουμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικές αυτές οι δομές και έχουν απτά αποτελέσματα στις τοπικές οικονομίες όπου δραστηριοποιούνται. Προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, κάτι το οποίο θέλουμε και για το Κέντρο Καινοτομίας του Τροφίμου εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχει ενδιαφέρον από νεοφυείς επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο κλάδο και θέλω να πω υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός ανάλογων επιχειρήσεων που επιλέγουν, νέοι άνθρωποι που επιλέγουν να ασχοληθούν με τον συγκεκριμένο τομέα.
Είναι εντυπωσιακή η δραστηριότητα που υπάρχει στην Ελλάδα στο κομμάτι της αγροδιατροφής, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Κρίνοντας από άλλες δράσεις, τις οποίες αυτή τη στιγμή έχουμε στον αέρα, στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας, το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Υπάρχουν τόσο νεοφυείς επιχειρήσεις, όσο και εδρεωμένες επιχειρήσεις, μικρότερες ή μεγαλύτερες, που έχουν ανάγκη από υποστήριξη. Υποστήριξη είτε στο κομμάτι της επιχειρηματικής ανάπτυξης, είτε στο κομμάτι το τεχνικό για να αναπτύξουν νέα προϊόντα, στο κομμάτι της πρόσβασης σε αγορές και πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Όλα αυτά είναι κρίσιμα στοιχεία για να μπορέσει μια επιχείρηση να πάει μπροστά. Αυτό που κάνουν οι δομές όπως το Κέντρο Καινοτομίας είναι να εξασφαλίζουν την υποστήριξή τους πολύ μεγαλύτερα ποσοστά επιβίωσης αυτών των επιχειρήσεων και ανάπτυξης. Να σας πω ένα απλό έτσι. Στοιχείο. Συνήθως ο ρυθμός, το ποσοστό επιβίωσης για τις νεοφυείς επιχειρήσεις είναι γύρω στο 10-20%. Οι επιχειρήσεις οι οποίες μπαίνουν σε μια τέτοια δομή νεοφυείς έχουν ποσοστά επιβίωσης άνω του 80% μέσα στην τριετία. Άρα λοιπόν, κυρία Λαζαρίδου, πώς μπορούν να ενταχθούν επιχειρηματίες που μας ακούνε τώρα και βρίσκουν ενδιαφέρουσα την όλη αυτή κίνηση? Πρώτα απ' όλα να πω ότι είμαστε στη φάση της προγραμματικής μελέτης. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τις υπηρεσίες τις οποίες θα παρέχει αυτό το κέντρο, για την τοποθέτησή του στην Ελλάδα, για τις βασικές συνεργασίες τις οποίες θα έχει. Αναμένουμε λοιπόν την πρόοδο αυτής της μελέτης. Μέχρι τότε, το Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά έχει πολλές δράσεις που στηρίζουν την επιχειρηματικότητα, ειδικότερα την επιχειρηματικότητα των νέων. Οπότε θα προσκαλούσα τους ακροατές σας να ενημερωθούν και από την ιστοσελίδα μας για το τι υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμο. Συνεχώς βγαίνουν καινούργια προγράμματα τα οποία αφορούν την υποστήριξη των επιχειρήσεων. Η Κρήτη μπορεί να αποτελέσει έναν κεντρικό πυλώνα αξιοποίησης αυτών των εργαλείων που μας περιγράφετε? Η Κρήτη έχει εξαιρετικά προϊόντα αγροδιατροφής, τα οποία αξίζει να αναδείξει. Αξίζει βέβαια να επενδύσει και στην καινοτομία και να δώσει πόρους και προσπάθεια στο να φτιαχτούν καινούργια προϊόντα. Εκτός από τα Που έχουμε μείνει πίσω, κυρία Λαζαρίδου? Ορίστε, δεν σας ακούω. Που έχουμε μείνει πίσω? Κοιτάξτε, γενικά η Ελλάδα έχει εξαιρετικά προϊόντα αγροδιατροφής. Έχουμε πάρα πολύ καλή ποιότητα. Αυτό που χρειάζεται είναι να μην επαναπαυόμαστε στις δάθμες μας και να κοιτάζουμε τι κάνει και ο υπόλοιπος κόσμος. Ειδικά σε προϊόντα στα οποία είχαμε τουλάχιστον μέχρι πρώτος και εξακολουθούμε να έχουμε σαφές προβάδισμα, όπως ας πούμε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, υπάρχουν αυτή τη στιγμή και άλλοι παίκτες στον κόσμο οι οποίοι έχουν κάνει αντίστοιχη πρόοδο. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθούμε και να παρακολουθούμε τις διεθνείς εξελίξεις. Επομένως, θα έλεγα ότι η διαφοροποίηση, το να βρούμε δηλαδή τα μοναδικά στοιχεία τα οποία κάνουν τα προϊόντα μας ιδιαίτερα, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και νομίζω ότι κάτι που λείπει ίσως σε κάποιους από τους επιχειρηματίες του τροφίμου είναι να έχουν μια καλύτερη ενημέρωση για το τι γίνεται στο εξωτερικό και πού βρίσκονται οι τάσεις, τι ζητάνε οι καταναλωτές και τι ζητάνε οι αγορές. Πάντως διορθώστε με, η αλήθεια είναι ότι μείναμε πίσω σε αυτή την τροχιά των εξελίξεων και έχω την αίσθηση ότι επαναπαυτήκαμε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα των προϊόντων που παράγει η ελληνική γη. Με το σκεπτικό ότι το δικό μου προϊόν είναι το καλύτερο, έτσι και αλλιώς αυτό είναι εισιτήριο για να κατακτήσω τις διεθνείς αγορές, μείναμε αρκετά πίσω στο να δημιουργήσουμε αυτά τα δομικά εργαλεία που μας περιγράφεται για να αποτελέσουν όχημα για να κατακτήσουμε αυτές τις αγορές. Η καινοτομία και η μοναδικότητα δεν είναι στατικά μεγέθη. Σήμερα μπορεί να θεωρούμε καινοτόμος, αύριο μπορεί να έχω ξεπεραστεί και έχετε δίκιο. Πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, είναι απαραίτητο. Μόνο το παράδειγμα του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου να δώσουμε, το σε τι ποσοστό εμείς ως χώρα τυποποιούμε και διοχετεύουμε ως επώνυμο εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδο και σε τι ποσοστό το κάνει η Ιταλία. Εμείς είμαστε περίπου στο 20-30%, η Ιταλία είναι πάνω από 70-80% και μάλιστα εισάγει το δικό μας ως ατυποποίητο, είναι γνωστή ιστορία και το πουλάει ως ιταλικό ελαιόλαδο τυποποιημένο. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία είναι παθογένειες τις οποίες πρέπει να τις δούμε. Και είναι χαρακτηριστικό. Πρέπει να αναγνωρίσουμε. Συγγνώμη. Ναι, πείτε μας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, ειδικά από τους νεότερους επιχειρηματίες, αλλά και από τους φωτισμένους παλαιότερους, να μπουν σε μια τροχιά διαφοροποίησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχουν γίνει οργανωμένες προσπάθειες σε επίπεδο Κρήτης, είναι κάτι που συζητείται εδώ και πολλά χρόνια, ώστε τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια στα οποία πηγαίνουν τουρίστες να έχουν μόνο τοπικά προϊόντα.
Η σύνδεση, έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε, η σύνδεση της τοπικής παραγωγής προϊόντων διατροφής με τον τουρισμό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ουσιαστικά οι πελάτες μας, οι εξαγωγές μας γίνονται στην Ελλάδα, αν μπορεί κάποιος να το πει. Εκεί ξεκινάει όλη η γνωριμία με τα ελληνικά τοπικά προϊόντα. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές προσπάθειες, όπως το ελληνικό πρωινό, το οποίο έχει αρκετά χρόνια πλέον που έχει εδραιωθεί στην Ελλάδα, και πάρα πολλά ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα συμμετέχουν και στην Κρήτη. Τέτοιου είδους προσπάθειες είναι εξαιρετικά σημαντικές και πρέπει να υποστηριχθούν και να αγκαλιαστούν από τον κλάδο της φιλοξενίας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.